βραχία πάνω και πράγμα. Και γάρ ο Υιός του ανθρώπου ούκ ήλθεν διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων. Αδερφοί μου, με την βοήθεια του Θεού μας, δια πρεσβειών της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και πάντων των Αγίων, εφθάσαμεν εις τας Αγίας ημέρας των παθών του Κυρίου μας. Και ήρθε να μας αξιώσει να ακούσουμε το χαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως Του. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ο οποίος παραθέτει επακριβώς τα γεγονότα, μας αναφέρει σήμερα ότι ο Κύριος μας αποκαλύπτει πλέον εις τους μαθητάς Του τα μέλλοντα γενέστε. Και όταν ο Κύριος μας ομιλεί, γνωρίζει τα παρόντα, τα παρελθόντα και τα μέλλοντα. Γνωρίζει επακριβώς και την τελευταία λέξη την οποία θα πούμε προτού φύγει η ψυχή μας από το σώμα τούτο. Αναγγέλλει στους μαθητάς του ότι αναβαίνει προς τον Σταυρόν, το πάθος, τα μαρτύρια, τους ραβδισμούς, τους εμπτισμούς, τους εμπεγμούς, πάντα όσα υπέμειναν δια των άνθρωπων. Λέγει στους μαθητάς του τα πάθη του και εκείνοι νομίζουν δόξαν επί γης και ζητούν να καθίσει ο ένας εκ δεξιών του και ο άλλος εξ αριστερών του όταν έρθει εν τη δόξη του στην βασιλεία του, την οποία νομίζουν ότι θα στήσει εις την Ιερουσαλήμ. Και αποκαλύπτει ο Κύριος μας και τους λέγει τούτα τα λόγια. Ουκ είδατε τι αιτήστε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Αυτό το να καθίσει ένας εκ δεξιών μου και ο άλλος εξ αριστερών μου δεν είναι δικό μου. Εδώ ομιλεί ως άνθρωπος Θεός. Γνωρίζει εκείνος, αλλά λέγει στους μαθητάς του ότι δεν είναι δικό μου. Ο Χριστός είναι Θεός, εκείνος θα αποφασίσει. Και τώρα λέγει στους μαθητάς του ότι δεν είναι δικό μου, τους λέει. Είναι του Πατρός μου. Εκείνος θα αποφασίσει. Πατήριος και Άγιον Πνεύμα είναι ένα. Αλλά βλέπουμε την διπλή φύση του Κυρίου μας, την ανθρωπίνη και την θεϊκή. Άλλοτε ομιλεί ως άνθρωπος και άλλοτε ομιλεί ως Θεός. Και εις τούτο το σημείο τους αποκαλύπτει το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως Του. Αυτό το οποίο είναι άγνωστον και εις τους αγγέλους και εις τα ουράνια τάγματα. Αυτό το οποίο ουδείς ειδηνήθη να κατανοήσει από καταβολής κόσμου. Το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως Του. Το μέγα μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου.
και τους λέγει ότι αν θέλετε να είστε πρώτοι πρέπει να γίνετε δούλοι, και αν θέλετε να είστε μεγάλοι πρέπει να είστε οι έσχατοι. Αυτά είναι τα μυστικά της ταπεινώσεως, αδερφοί μου. Είναι τα μυστικά τα οποία ζητεί ο σημερινός άνθρωπος και λέγει τι είναι ταπείνωσης. Εάν εγνωρίζαμε την Αγία Γραφή, εάν μελετούσαμε τι υπέστη ο Θεός δι' μας, δεν θα ερωτούσαμε τι είναι ταπείνωσης. Και το αποτελειώνει ο Κύριος μας με τους λόγους τους οποίους ελάβαμε ως αρχήν του Θείου Κηρύγματος. Και γάρ ο Υιός του ανθρώπου ούκ ήλθεν διακονηθήνε. Υιός του ανθρώπου, διότι γεννήθηκε από την Παναγία μας, η οποία είναι άνθρωπος, είναι μέλος του ανθρωπίνου γένους. Και γάρ ο Υιός του ανθρώπου, λέγει. Εδώ ομολογεί την ανθρωπίνη φύση την οποία είχε ο Χριστός μας. Ήρθε, λέγει, ο Υιός του ανθρώπου όχι να τον διακονήσετε αλλά να σας διακονήσει. Εις τας μονάς, αδερφοί μου, έχουμε γέροντας οι οποίοι έχουν υποτακτικούς για να τους διακονούν. Και εις την οικογένεια έχουμε τους γονείς και τα τέκνα τα οποία διακονούν τους γονείς των. Δεν τους απορρίπτουν, δεν τους πετάνε εις τα καπί. Εκείνοι οι οποίοι θεωρούν τους γονείς τους ως παράσιτα μέσα στην οικογένεια είναι εκείνοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν την εντολή του Θεού, ο οποίος είπε «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Και εγώ ως ανταπόδοση θα σου δώσω να ζήσεις έτη πολλά επάνω στην γη. Ή να ευσυγέννητε, όλων ευλογίαν θα έχεις και μακροχρόνιος έσυ επί της γης. Δεν εκτιμούν τους γονείς τους και δεν γνωρίζουν την ώρα που διακονούν, που προσφέρουν, που τιμούν τους γονείς των, ότι είναι μεγάλος μισθός και τηρούν την εντολή του Θεού. Και αν παραβείς αυτή την εντολή όπως οι περισσότεροι παραβαίνουν σήμερα, είναι και τούτο μία τιμωρία από τον Θεό, διότι το είπε, το ετώνησε, ότι τους τελευταίους καιρούς, λέγει, τα τέκνα δεν θα βλέπουν τους γονείς. Θα είναι τέκνα απειθίας, παρακοής δηλαδή, και θα πικραίνουν τους γονείς του, ημέρα είστε και νυχτός. Και θα είναι πάντοτε βάρος μέσα στην οικογένεια. Πράγματα τα οποία βλέπουμε, αδερφοί μου, πράγματα τα οποία πιστοποιούμε. Σήμερον ελάχιστα τέκνα εκτιμούν τους γονείς του. Παράβαση όμως μιας εντολής σημαίνει παράβαση και των 10 εντολών. «Η της θέση ενενή», είπε ο Κύριός μας, «γέγονε πάντων ένοχος». Δια τούτο, ο Κύριος μας δίδει το παράδειγμα το μέγα. «Δεν ήρθα, λέγει, να με διακονήσετε. Ήρθα να σας διακονήσω. Ω Κύριε παντοδύναμε, ποιητά του ουρανού και της γης. Κύριε, εσύ που σε τρέμουν πάσε ουράνια δυνάμεις τα σύμπαντα, τα επίγεια, τα ορατά και τα όρατα. Σύ, Κύριε, ο Θεός μας κατεδέχθης να έρθεις στον κόσμο τούτον της αμαρτίας, να έρθεις στην γενεά τάχτην την Μιχαλίδα και αμαρτωλών, την οποία εσύ περιέγραψες.
διότι σε αρνήθηκε ως η γυνή αρνείται τον άντρα της και ονομάζεται Μιχαλής. Μιχαλίδα και αμαρτωλός η σημερινή κοινωνία, διότι αρνήθη των νηφίων Χριστών. Ήρθε σε αυτήν την γενεάν την Μιχαλίδα και αμαρτωλών για να μας διακονήσεις, ο Κύριε μου, της δύναται να κατανοήσει τούτο το σημείο της ταπεινώσεως του Θεού, να τον ειδούμε στην πραγματικότητα. Ήρθε να μας διακονήσει και εμείς ουδείς ένοιξε τα σαγκάλας του για να δεχθεί τον Θεόν, και άνοιξε η γη το στόμα της και έδωκε το σπήλαιο της για να δεχθεί έναν Θεόν. Και όταν γεννήθη, αυτός που ήρθε να μας διακονήσει υφέτησε η ανθρωπότης να τον φωνεύσει, και βλέπουμε εκ της πρώτης στιγμής να φεύγει μακριά για να σωθεί από την κακία τούτου του κόσμου. Και όταν εισήλθεν στον κόσμο και εκήρυξεν τον λόγον του, τον οποίον ουδείς ήκουσεν επί της γης, ούτε θα ακούσει. Όταν εκήρυξε τον λόγον του, αντί αυτός ο κόσμος να αισθανθεί το βάρος και την ενοχή του, ήρχεσε να τον καταδιώκει, άλλοτε να τον λιθοβολήσει και άλλοτε να τον συλλάβει στους λόγους του για να τον εκτελέσει, να τον θανατώσει. Καταδιώκει τον Χριστόν ο φθονερός κλήρος της τότε εποχής. Καταδιώκει τον Χριστόν η ηγεσία της πνευματικής ζωής. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι του κόσμου εκείνου, οι οποίοι γνώριζαν τον νόμον και εμελετούσαν τους προφήτες. Καταδιώκει τον Χριστόν η πνευματική τάξη και θέλει να τον εξοντώσει, διότι εφθόνησε τον Χριστόν. Ω φθόνε, βρωμερέ και ακάθαρτε, εσύ έριξες τον αιωσφόρον εκ του ύψους του ουρανού, τον ωραιότερον των αγγέλων, ο οποίος ήταν δίπλα από τον Θεόν και έβλεπε τον Θεόν. Εισήλθεν ο φθόνος μέσα του και ήθελε να ανέβει πάνω από τον Θεόν. Και είδον, λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιον, την στιγμή εκείνη όπου συνέλαβε τούτο το δηλητήριο του φθόνου, είδον τον Σατανά, λέγει, εκ του ουρανού πεσόντα, ως αστραπή. Όπως πέφτει η αστραπή, κατά τον ίδιον τρόπον έπεσε ο ωραιότερος των αγγέλων λόγω φθόνου. Και αυτήν τη στιγμή ο Κύριος μας, ο οποίος ήρθε να μας διακονήσει, φθόνο τον εσταύρωσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Φθόνο εσταύρωσαν τον Κύριο. Φθόνο μέχρι σήμερα κινείται η ανθρωπότης. Φθόνο κινούμεθα και εμείς, οι οποίοι ακούμε τον Λόγο του Θεού. Φθόνος μεταξύ μας, μέσα στην καρδία μας. Δεν βλέπετε αυτή τη στιγμή ο γείτονας, εάν θέλει να μορφώσει το παιδί του, φθονεί ο γείτονας, η γειτόνισσα. Ζητεί να αραβωνιάσει την κόρη της ο γείτονας ή τον υιόν του, φθόνο κινείται ο γείτονας. Θέλει να προοδεύσει, να έχει ένα κατάστημα, φθόνο κινείται ο γείτονας που έχει το κατάστημα του προηγουμένως από αυτό. Θέλει να μορφώσει το παιδί του, φθόνος. Θέλει να παντρέψει το παιδί του, φθόνος. Θέλει να προοδεύσει, φθόνος. Παντού φθόνος.
αυθόνος και εις τον Χριστόν, ο οποίος ήρθε για να μας διακονήσει. Να τον δούμε όμως και στην πραγματικότητα. Είναι οι στιγμές κατά τις οποίες θα αποχαιρετήσει πλέον τους μαθητάς του. Και επίησεν δείπνο λέγει μυστικό. Δεν ήθελε να γνωρίζουν οι εχθροί του που ευρίσκεται το βράδυ εκείνο όπου θα έδιδε τα μυστήρια εις τους μαθητάς του. Επίησε δείπνο μυστικών. Και όταν εκάθισαν όλοι στο τραπέζι, αντί να διακονήσουν τον διδάσκαλο, σηκώνεται ο διδάσκαλος και ζώνεται, λέγει, εζώστη μίαν ποδιάν, την οποία ζώνονται σήμερα, αν υπάρχουν σήμερα νοικοκυρές, διότι τρέχουν έξω να βρουν φαγητά έτοιμα. Δεν ξέρουν τι τρώνε όταν βγουν έξω. Αντί να καθίσουν στο σπίτι τους και να γίνουν νοικοκυρές και να μαγειρέψουν το φαγητό τους, φεύγουν έξω να τα βρουν έτοιμα, να ξεσκάσουν, να εκτονωθούν. Και τρώνε τα χειρότερα φαγητά, γιατί αυτό και δεν γνωρίζουν τι τρώνε, και όλοι σήμερα οι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Οι αρρώστες πληθαίνονται. Εζώστη λοιπόν ο Χριστός την ποδιάν αυτήν της νοικοκυράς. Και τον βλέπουν οι μαθητές με απορία. Τι θα κάνει τώρα, λέγει. Και αμέσως, λέγει, γεμίζει ένα δοχείο με νερό. Μετά διακονεί. Ποιος? Ο Θεός. Θεέ μου, πώς είναι δυνατό τούτο? Πώς είναι δυνατό να το καταλάβουμε? Πώς είναι δυνατό να το νιώσουμε? Και σκύβει και πλένει τους πόδας των μαθητών του. Ω Θεέ μου, ούγκαρ ήρθεν ο Υιός του ανθρώπου διακονηθήνε, αλλά να διακονήσει. Φτάνει στον Πέτρον, ο οποίος είναι ο αυθόρμητος εκείνος μαθητής εκ των 12. Του λέγει, αποκλείεται, του λέει, να σε αφήσω να μου πλύνεις τα πόδια μου. Πέτρε, του λέγει, πρόσεξε τι λες. Εάν δεν θέλει να σου πλύνω τα πόδια μου, ξέγραψε και τη βασιλεία μου. Δεν πρόκειται να μπει στη βασιλεία μου. Να με δεις άλλη φορά. Τρόμαξε ο Πέτρος. Ήρχισε να τρέμει από τους λόγους εκείνους του διδασκάλου. Ήρχισε σύγκορμος να γίνεται γεμάτος από υδρόταν. Κύριε, του λέγει, μια τέτοια τιμωρία θα έβρω? Όχι, του λέγει, τα πόδια μου μόνον, αλλά και την κεφαλή μου και όλο μου το σώμα να μου το πλύνεις. Και δέχεται ο Πέτρος και πλένει τους πόδες των μαθητών, και όταν τελείωσε ο Κύριος τους λέγει, ό,τι έκανα εγώ να το κάνετε κι εσείς. Έκανε κανείς μέχρι σήμερα από εμάς αυτήν την κίνηση? Πρώτα εις τους γονείς. Έπλυνε κανένας από εμάς τα πόδια του? Δεύτερον, εκαλέσαμε πτωχούς εις το σπίτι μας για να τους πλύνουμε τα πόδια και να τους δώσουμε να φάνε? Ουδείς. Ευρήκαμεν στο δρόμο ξυπόλυτους να περπατούν και να τους πάρουμε στο σπίτι μας, να τους ντύσουμε και να τους πλύνουμε τα πόδια? Ουδείς. Τότε τι μαθητέ του Κυρίου είμεθα? Πώς λογιζόμεθα μαθητέ του Κυρίου? Ούγαρ ήρθεν ο Υιός του ανθρώπου διακονηθήνε, αλλά διακονήσει. Το δεύτερο μέρος
του Θείου Κηρύγματος είναι ότι θα δώσει, λέγει, την ψυχή του λύτρων αντίπολων. Την ψυχή του. Εδώ πρέπει, αδερφοί μου, να κατανοήσετε όταν λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο ψυχή, εννοεί εδώ την ζωή. Ήρθε να δώσει τη ζωή του, λέγει, λύτρων αντίπολων. Και τούτο είναι το σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως, ότι ο Θεός έδωκε και αυτήν του τη ζωή δια να λυτρώσει, λέγει, όμως πολλούς. Μα ο Θεός δεν λέγει ότι ούθελε τον θάνατον του αμαρταλού, αλλώς το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Δεν λέγει ο Θεός ότι εγώ ήρθα, λέγει, και δεν θέλω κανείς να φύγει από κοντά μου, να σωθούν όλοι. Τώρα γιατί, λέγει, λύτρων αντιπολών? Διότι δεν θα κατανοήσουν αυτήν την ταπείνωση του Κυρίου μας οι άνθρωποι. Δεν θα κατανοήσουν την ταπείνωσή του οι άνθρωποι. Δεν θα κατανοήσουν την θυσία του οι άνθρωποι. Δεν θα τον δούνε σταυρωμένον και να λυγίσει η ψυχή τους και να ταπεινωθεί. Νομίζουν ότι είναι ένα έθιμο το οποίο θα γίνει και του χρόνου πάλι το ίδιο και των επόμενων το ίδιο, και μόλις τελειώσουν οι μέρες εκείνες οι Άγιες, τότε θα βγούμε έξω και θα αρχίσουμε τας βλασφημίας εναντίον του Χριστού, εναντίον του Σταυρού του, εναντίον της Παναγίας μας, εναντίον των ιερών και των οσίων, και θα είμαι θα ήδη και για παράλληλα. Άνθρωποι, άνθρωποι, θα καταλάβεις τι έκανε ο Θεός. Έδωκε την ψυχή του, λέγει, την ζωή του λύτρων αντιπολών. Είσαι με τους πολλούς ή με τους αδιαφόρους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτε? Κύριε, εσύ που εσταυρώθηκες επάνω στο σταυρό για να μας σώσεις, εσύ που εταπεινώθεις διμάς τους αμαρτωλούς μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, εσύ που έπλυνες τους πόδας μας. Όταν λέγει έπλυνε τους πόδας των μαθητών, εμάς μας εκάλεσε μαθητάς του. Άρα μας έπλυνε και ημών τους πόδας. Μας έπλυνε τα πόδια μας ο Χριστός. Μας έπλυνε και εμάς για να μας αξιώσει στην Βασιλεία του την Επουράνιο. Αξίωσε μας, Κύριε, να κατανοήσουμε το μέγα τούτο μυστήριο της ενανθρωπίσεώς σου, της ταπεινώσεώς σου, της σταυρώσεώς σου, του θανάτου σου, και αξίωσε μας, Κύριε, και της Αγίας σου Αναστάσεως. Αμήν.